Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μία ξεκάθαρη δέσμευση θέλει να αποσπάσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πως οι παρεμβάσεις για το χρέος θα ενεργοποιηθούν μετά το τέλος του προγράμματος και πως δεν θα υπάρξει επαναχώρηση των Ευρωπαίων για αυτές, κάτι που επανειλημμένα έχει συμβεί στο παρελθόν. Το Ταμείο θεωρεί πως μόνο με τον τρόπο αυτό οι αγορές θα πιστούν για την σοβαρότητα της ελάφρυνσης του χρέους και θα δώσουν πρόσβαση στην Ελλάδα για δανεισμό πριν από το τέλος του τρέχοντος μνημονίου. Στην αναφορά πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να βεβαιωθεί πως οι στόχοι που τίθενται είναι ρεαλιστικοί, τόσο για τις μεταρρυθμίσεις όσο και για το χρέος, προχώρησε πηγή από την Ουάσιγκτον στο insider.gr. Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα είναι μια σταδιακή διαδικασία που θα διαρκέσει αρκετό χρόνο, σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Πανηγαία, Άρης Καρυτινός. Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης επενδυτικής εταιρείας ακινήτων στην Ελλάδα, μιλώντας στο insider.gr, αναφέρει ότι δεν είναι προς όφελος κανενός να βγουν μαζικά προς πώληση τα ακίνητα που είναι υποθηκευμένα σε κόκκινα δάνεια και τα οποία εκτιμά πως είναι αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Νέο πρωτόκολλο ασφαλείας ενδέχεται να επιβληθεί στις υπερατλαντικές πτήσεις με την απαγόρευση μεταφοράς λάπτοπ και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών στις καμπίνες των αεροπλάνων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αεροσκάφη βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα λειτουργικό χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, σύμφωνα με το Bloomberg, αφού το νέο πρωτόκολλο ασφαλείας θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερες ουρές αναμονής, περισσότερες καθυστερήσεις, σύγχυση ως προς τις εξόδους επιβίβασης και περισσότερο άγχος για τους επιβάτες. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 785,93 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,45% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.